Κρατήσει κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ελέησον. Έτι δε ομπέ του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντων των εργαζομένων στο Δημοτικό Κατάστημα τούτο και τη περισσέ αυτού, υγεία και βοηθεία ενισχύσεω και παντό, κακού δε φυλάξεω αυτών. Νιορθώνει βαπτιζομένου σου, κύριε, ή τη τριάδο σε φανερό στην προσκύνηση. Του καργελί τώρα συμφωνεί προ εμαρτύρηση. Αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το πνεύμα εν ήδη περιστεράς ευεβαίου του λόγου το άσφαλες ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασιν επεφανή σήμερον την κουμένη και το φως του Κύριε σημειώθη εφ' ημάς. Ευχόμαστε καλή χρονιά σε όλους. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Σεβαστοί ιερείς, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρία Έπαρχε, αγαπητοί φίλοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, αγαπητέ μας Υπουργέ που μας κάνατε την τιμή και ήρθατε στην Άδο να μας τιμήσετε την παρουσία σας, αγαπητή κυρία Ελληνάκη Ολυμπιονίκης, η κυρία Ελληνάκη μας κάνει την τιμή και είναι σήμερα μαζί με τον Υπουργό Αθλητισμού. Η κυρία Ελληνάκη είναι Ολυμπιονίκη στο εθνικό μας άθλημα, ένα άθλημα που έχει πλήρη συνάφεια με το νησί μας στη θάλασσα, στο άθλημα υδατοσφαίρισης. Η κυρία Ελληνάκη σήκωσε την ελληνική σημαία διεθνώς, μας έκανε υπερήφανους όλους και την ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία της. Σας καλωσορίζω όλους στο Δημαρχείο μας, σε αυτή την καθιερωμένη τελετή της κοπής της Βασιλόπιτας, όπου πάντα τη γιορτάζουμε με λαμπρότητα και πάντα γιορτάζουμε με λαμπρότητα τη σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα η οποία αποτελεί έχει δύο μεγάλες έννοιες. Η μία είναι ότι είναι μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας και η άλλη βασικότερη για μας πρέπει να τα αποκριθούμε είναι ότι σηματοδοτεί το νέο ξεκίνημα για μια δύσκολη περίοδο αλλά συγχρόνως πολύ σημαντική για το νησί μας, όπου πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ανδριωτών, της Άνδρου και των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών στο νησί. Τα επόμενα 5 χρόνια είναι μια περίοδος στην οποία πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες. Η δεύτερη εντολή που πήραμε από το λαό της Άνδρου, για μένα προσωπικά αλλά και για τους συνεργάτες μου, εγώ προσωπικά αισθάνομαι ευγνώμων, όπως και όλοι μας, ευγνώμονες, για αυτή τη μεγάλη τιμή και την εμπιστοσύνη που μας έδωσε ο λαός της Άνδρου και συγχρόνως απαιτείται από εμάς με κάθε δύναμη να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες, να δουλέψουμε πολύ για να πάμε την Άνδρο μπροστά με έργα και δράσεις που χρειάζονται για να φέρουμε την Άνδρο μας εκεί που της αξίζει. Είναι βέβαιο ότι με όλους εσάς δίπλα μας, με τους καλούς μου συνεργάτες, με το λαό της Άνδρου, με τον Υπουργό μας που θα είναι δίπλα, και εδώ να κάνω μια παρένθεση, είναι δίπλα μας ο Υπουργός ο οποίος είναι σε ένα πολύ νευραλγικό κομμάτι, πώς θα το πω, για τον αθλητισμό, πολύ νευραλγικό. Διότι το νησί μας σφίζει από αθλητισμό, το νησί αυτό έχει βγάλει αθλητές, έχει βγάλει πρωταθλητές και θεωρούμε ότι επειδή είμαστε πίσω από υποδομές, θεωρούμε ότι ο Υπουργός θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να κάνουμε τις υποδομές εκείνες που χρειάζονται στο μέτρο του δυνατού που μπορεί και εκείνος φυσικά να μας βοηθήσει για να πάμε μπροστά στο νησί, στον αθλητισμό και σε όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Εύχομαι σε όλους καλή χρονιά, εύχομαι εσείς και οι οικογένειές σας να έχετε υγεία, αγάπη. Θέλω από όλους τους ανδριώτες να ξέρουν θα είμαι δίπλα τους, θα είμαστε δίπλα σας. Το μόνο που θέλουμε είναι συνεργασία και κατανόηση. Όλα τα άλλα θα τα κάνουμε εμείς και να είστε σίγουροι ότι θα πάμε ψηλά το νησί μας εκεί που το αξίζει. Καλή χρονιά με υγεία και αγάπη σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Στον Υπουργό μας ένα αναμνηστικό δώρο, είναι σύμβολο του νησιού μας και εκφράζει την ανδρεία και την αυτοσύνη. Ένα μικρό δώρο
για, από την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο νησί, όπου τον υποδεχόμαστε σαν νέα δημοτική αρχή. Είναι ο αφανής μας ναύτης. Υπουργέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κρατώ με χαρά και τιμή και δεσμεύομαι ότι επιστρέφοντας στην Αθήνα θα κοσμεί το γραφείο του Υπουργού Αθλητισμού. Μόνιμα και συνεχώς. Σεβαστή Ιερής. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Έπαρχε, αγαπητοί μου συμπατριώτες και συμπατριώτισσες. Ευχές για ό,τι καλύτερο για την Άνδρο, για τις Κυκλάδες, την πατρίδα μας, την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Ένα ακριβώς χρόνο πριν ήμουνα πάλι εδώ, στην αίθουσα του Δήμου της Άνδρου, ακολουθώντας και τη διαδικασία της βαπτίσεως του Κυρίου και στην Παναγία την Θαλασσινή και μετά στα Λάμυρα και μετά κόψαμε την Β' εδώ στο Δήμο της Άνδρου. Κατά τη διαδικασία του κοψίματος βασιλότητας εναπόθεσα και πάλι ευχές και είπα ότι επειδή το 2023 είναι μια κρίσιμη χρονιά όσον αφορά ζητήματα που αφορούν την πορεία του τόπου, καθότι θα έχουμε δημοτικές, περιφερειακές, εθνικές εκλογές, εύχομαι να πρετανεύσει λογική, με ενότητα, να πρετανεύσει το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κάθε τόπο ξεχωριστά, για τον κάθε νησί, για την πατρίδα μας, γιατί είχαμε και βουλευτικές εκλογές. Και στο τέλος, την επόμενη μέρα, όλοι μαζί μια γροθιά να πορευτούμε, γιατί στο τέλος αυτό που μένει είναι μόνο η πατρίδα και το κοινό καλό. Αυτές τις ευχές έδωσα πέρυσι, σήμερα ακριβώς ένα χρόνο μετά είμαι εδώ για να ξαναπώ αντίστοιχες ευχές, με διαφορετικές προοπτικές όμως, γιατί έχουμε αλλαγές στη γέφυρα του πλοίου. Στη γέφυρα του πλοίου είναι ένας νέος καπετάνιος για την Άνδρο, λέγεται Θεοδόσιος Σούδης, μια νέα καπετάνισσα, λέγεται Βρετού Άνδρου. Ανήκω στην γενιά των πολιτικών που η πολιτική ευπρέπεια και η πολιτική ηθική και η πολιτική παιδεία δεν μου επιτρέπουν να λέω για το παρελθόν τίποτα, αλλά μόνο και στην πολιτική που έχω από διάφορα υπουργεία που έχω περάσει, να λέω ότι αναγνωρίζω τις καλές προσπάθειες, αλλά κάθε νέα αρχή έχει δικαίωμα να βάλει νέους προσανατολισμούς. Για αυτούς τους νέους λοιπόν προσανατολισμούς θα σας πω ότι το τιμόνι της Άνδρου πλέον, αυτή η νέα δημοτική και περιφερειακή αρχή, έχει δικαίωμα να το στρίψει προς τα εκεί που πιστεύει ότι πρέπει να πάει καλύτερα η Άνδρος, γιατί αυτή την ετοιμιγορία έδωσε ο ανδριώτικος λαός. Και αυτό που θα προτρέψω και την Άννα και το Θεοδόση είναι σε αυτή την περίοδο των 5 ετών, που είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα τα 5 χρόνια για την Άνδρο και για κάθε δημοτική αρχή και περιφερειακή αρχή που διανοίγεται μπροστά της, να πορευτείτε με αποτελεσματικότητα, με πολιτική ηθική, με ευπρέπεια, με αξιοπρέπεια, με εντιμότητα. Να πορευτείτε με λόγια τα οποία θα είναι αληθινά και όχι υποκριτικά, χωρίς δημαγωγία. Γιατί η δημαγωγία είναι πολύ ελκυστική πάρα πολλές φορές, ή το να κάνεις τον ευχάριστο, Δημήτρη, είναι πολύ ελκυστικό από το να είσαι χρήσιμο. Το να είσαι χρήσιμος είναι δύσκολο. Το να είσαι ευχάριστος είναι το εύκολο, αλλά στο τέλος, όπως αποδείχθηκε και εδώ, επικρατεί αυτός που λέει την αλήθεια, αυτός ο οποίος πορεύεται με γνώμονα το καλό, την πολιτική ηθική και την ευπρέπεια. Γι' αυτό λοιπόν σας συμβουλεύω, σας προτρέπω σε αυτή την πορεία των 5 ετών, αγωνιζόμενοι για το καλό της Άνδρου, γιατί εδώ είναι η ανθρωπογεωγραφική σας ευθύνη, να κάνετε ό,τι μπορείτε για τον τόπο, μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που ορίζονται για την Άνδρου. Δεν υπάρχουν πόλοι που θα έρθουν ξαφνικά από το πουθενά. Αυτή η πόλη θα τους διαχειριστείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί, ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο καλοί σε επίπεδο προοπτικής για το νησί της Άνδρου, και έχετε τη δυνατότητα με αυτή την ευπρέπεια που εύχομαι και την έχετε σήμερα που θα ακολουθήσετε ως δημοτική αρχή, να πάει αυτή η πενταετία και στο τέλος της πενταετίας να κοιτάτε πίσω και να λέτε ναι, εμείς προσφέραμε ένα έργο το οποίο έργο είναι μετρήσιμο, είναι συγκεκριμένο και μπορούμε να το αποτυπώσουμε και να κοιτάξουμε το λαό της Άνδρου στα μάτια και να πούμε ναι, αυτό είναι το έργο μας και γι' αυτό ζητούμε την επαναξιολόγησή σας. Σημασία έχει όταν υπηρετείς μία θέση, κοιτώντας πίσω, όταν φεύγεις από αυτήν, να λες ναι, περνώντας από εκεί, άφησα το δικό μου αποτύπωμα το οποίο είναι συγκεκριμένο. Δεν σας κρύβω, σεβαστοί πατέρες, αξιαγάπητοι συμπατριώτες μου, επιτρέψτε μου γι' αυτό τον όρο, ότι περνώντας από το Υπουργείο Εργασίας, ναι, μπορώ να κοιτάξω πίσω. Και να πω ναι,
Γιάννης ο Γλούτσης πέρασε και άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Όλα τα εργασιακά είναι μεταρρύθμιση Γιάννη Γλούτση, η Εργάνη, ο Άτλας και ο Ήλιος χαρτογράφηση του ασφαλιστικού, το νέο ασφαλιστικό που θα πάρουν όλη η σύνταξη σήμερα οι Έλληνες. Όλο το κοινωνικό κράτος, τουλάχιστον κειμένο εισόδημα, το Α21 είναι παραγωγής επί Υπουργείας Γιάννη Γλούτση, επί κυβέρνηση Σαμαρά και κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μου έδωσε αυτή τη μεγάλη ευθύνη να πάρω το τιμόνι του αθλητισμού τώρα. Όπως πολύ σωστά είπε και ο Δήμαρχος, είναι ένα ευαίσθητο Υπουργείο. Ένα Υπουργείο το οποίο, σεβαστοί πατέρες, αυτό που και ο αξιαγάπητος επίσκοπός μας, Μητροπολίτης μας, είπε για τη βία που υπάρχει σήμερα και ότι η χριστιανοσύνη και η Ορθοδοξία και η Εκκλησία μπορεί να καταφραίνει συνειδήσεις. Ναι, συμφωνώ, αλλά θα προσθέσω ότι και ο αθλητισμός. Και ο αθλητισμός με τις αξίες του μπορεί να προσδώσει στη νέα γενιά αυτά τα οποία λείπουν σήμερα σε επίπεδο αξιών και δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα της βίας και της παραβατικότητας. Γι' αυτό λοιπόν προτροπή να ασχοληθούμε και με τον αθλητισμό. Ο Δήμος Σάντρου και με την ευκαιρία που έχω και εγώ το τιμόνι του Υπουργείου Αθλητισμού να αξιοποιήσει τη δική μου ιδιότητα για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας σε επίπεδο αθλητισμού. Ο αθλητισμός μόνο ωφέλεια, υγεία, κοινωνική συνοχή και συντροφικότητα παρέχει, εκτός των όλων των άλλων που μπορεί να σου δώσει σε όλο επίπεδο λειτουργίας κοινωνίας, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ατόμου και της κοινωνίας. Αυτή είναι λοιπόν τον αθλητισμό τον οποίο εγώ καλούμε να υπηρετήσω. Φίλε Θεοδόση, κυρία Βρετού, σας δεσμεύομαι ενώπιον εδώ και του κόσμου και των φίλων μας ότι στην πορεία αυτή θα είμαι κοντά σας, όχι μόνο από το χαρτοφυλάκιο το συγκεκριμένο, αλλά σε ό,τι με χρειαστείτε. Με την ιδιότητα την ευρύτερη του Υπουργού, οτιδήποτε χρειαστεί άνδρος, η άνδρος που με τίμησε, η άνδρος που το αξίζει, η άνδρος η διακριτή, η άνδρος η ξεχωριστή, ο Γιάννης ο Γλούτσης ήταν, είναι και θα είναι δίπλα της. Σας δίνω τα χέρια και θέλω αυτή το ξεκίνημα των 5 ετών να με αισθάνεστε κοντά σας, αρρωγώ στις ενέργειες που θα κάνετε, σε οτιδήποτε προκύψει θα είμαι δίπλα σας. Και αφού μιλάμε για τις αξίες του αθλητισμού, θα σας πω λοιπόν για τις αξίες της Ελληνάκη της Γεωργίας, η οποία με τιμάει σήμερα με την παρουσία της ως Ολυμπιονίκης, το 2004 σηκώνοντας την Ελληνική Σημαία, κάνοντας περήφανους όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, διαμέσου του πόλου έφερε το μετάλλιο στην πατρίδα μας και σήμερα με συνοδεύει σε αυτή την πορεία στην Άνδρο, σε αυτή τη σημαντική μέρα για την χριστιανοσύνη και την ορθοδοξία, είναι η Γεωργία η Ελληνάκη, την οποία ευχαριστώ διπλά. Να είναι σήμερα στην Άνδρο μαζί μου, αλλά και για αυτά τα οποία κατάφερε το 2004 μαζί με την υπόλοιπη Ελλάδα να μας κάνει περήφανος. Και κλείνω με κάτι που είπα στα Λάμυρα, κάποιοι το ακούσανε λιγοστή γιατί οι περισσότεροι δεν ήσασταν εκεί, θα το επαναλαμβάνω όσο είμαι στο Υπουργείο Αθλητισμού και θέλω να το ακούσω. Είναι κάτι ιδιαίτερα τιμητικό όταν πηγαίνω στο εξωτερικό και συναντάω ομολόγους μου, οι οποίοι με κοιτούν με δέος, αξιοπρέπεια και οι οποίοι βλέπουν στο πρόσωπό μου αυτό που καμιά φορά εμείς οι Έλληνες δεν το διακρίνουμε και δεν αντιλαμβανόμαστε, το πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε. Πόσο περήφανοι για την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τις ρίζες μας. Γιατί σε αυτόν εδώ τον τόπο που γίνεται, που λέγεται Ελλάδα, που είναι η πατρίδα μας, γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Εδώ γεννήθηκε ο αθλητισμός, εδώ οι αξίες οι Ολυμπιακές και οι αξίες του αθλητισμού. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι. Γι' αυτό πρέπει να λέμε ναι, είμαστε Έλληνες. Όχι μόνο για μια ιστορία καταγεγραμμένη, σε επίπεδο ιατρικής, φιλοσοφίας, επιστήμης, μαθηματικών, ό,τι υπάρχει σε επίπεδο επιστημονικό έχει γεννηθεί στην πατρίδα μας, κυρίως όμως και για το ζήτημα του αθλητισμού. Όταν σηκώνεται η φλόγα από την αρχή Ολυμπία, τη βλέπει όλος ο κόσμος και λέει αυτή η φλόγα γεννήθηκε στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανες και περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Αυτή την περηφάνεια σας καλώ να την καλλιεργήσουμε και εδώ στην Άνδρο πιο πολύ. Η Δημοτική και η Περιφερειακή Αρχή έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει όσο μπορεί περισσότερο τον αθλητισμό για τα νέα παιδιά της Άνδρου. Και δεν θέλω σήμερα αυτή τη μέρα να την αξιοποιήσω για κάποια εξαγγελία. Θα την αξιοποιήσω μαζί με το Δήματρο και την Έπαρχο όταν εκείνοι μου δώσουν το δικαίωμα. Το κρατάμε στην άκρη. Εύχομαι χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Υγεία στα σπίτια μας. Στην Άνδρο, στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά.
να βρίσκομαι δίπλα στον υπουργό. Είναι λίγος ο καιρός που έχει αναλάβει. Είναι υπουργός που δεν μένει στα λόγια, έχει προχωρήσει και σε πράξεις, έχει ενισχύσει με έξτρα κονδύλια το προϋπολογισμό για τα αθλητικά κέντρα, για να κάνει πιο ασφαλή τα κέντρα, πιο προσβάσιμα και σε οτιδήποτε προγράμματα χρειάζεται και εμείς οι αθλητές αλλά και το Υπουργείο να βοηθήσουμε στο να μεταλαμπαδεύσουμε τα Ολυμπιακά ιδεώδη που δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το εφαγωνίζεστε, τη συνεργασία, ειρήνη, πρόοδο, υγεία. Εύχομαι από μεριάς μου να έχουμε επιτυχίες ως αθλήτρια, είναι Ολυμπιακή χρονιά, να βοηθήσουμε όπου μπορούμε και όπως μπορούμε από τη μεριά μας. Βοηθάει η πολιτεία σε ό,τι μπορεί, αλλά είναι απαραίτητο και η τοπική κοινωνία και η ιδιωτική πρωτοβουλία να στηρίξετε τα νέα παιδιά και τους αθλητές, διότι οι μέρες είναι δύσκολες και τα παιδιά πρέπει να τα οθήσουν προς τον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός κάνει εκτός από γερά σώματα, κάνει και καλούς ανθρώπους. Στηρίξτε τους αθλητές μας. Νομίζω ότι έχουμε και στο ΕΑΚ μας τον πρόεδρο. Έχουμε τον Λεωνίδα τον Τσορδανίδη στη Οπλό. Τον πρωταθλητή της Άντρας. Αμάν παπά μου, το κοινικό. Να απευθυνθείτε στο Υπουργείο, σε εμάς, να έρθουμε να υλοποιήσουμε προγράμματα στο σχολείο. Ακόμα και με το λιμενικό, γιατί είναι και στο λιμενικό, σημαντικός. Οπουδήποτε φανταστείτε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε σε να προάγουμε τον αθλητισμό. Αυτά. Να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας. Υγεία, ειρήνη και ευημερία. Ευχαριστούμε πολύ. Σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, τα οποία είναι εποπτείας του Υπουργείου Αθλητισμού. Όπου μπορούσα να αξιοποιήσω ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με τον αθλητισμό από τις Κυκλάδες, το έκανα. Έτσι λοιπόν, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγίου Κοσμά, στη διοίκησή του είναι πλέον ο Λεωνίδας, ο πρωταθλητής Άντρας Τζορδανίδης. Και το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με έναν όρο ο οποίος διαχρονικά στα δημοτικά συμβούλια, στα περιφερειακά του Αιγαίου είναι πάντα διακαής πόθη. Μία λέξη. Η λέξη νησιωτικότητα. Να αναγνωρίσει κεντρική πολιτεία την ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας. Θέλω λοιπόν να σας πω αυτό που είπε και η αγαπημένη μου Γεωργία, που την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, ότι δεν είναι λόγια, είναι έργο. Το μήνα Δεκέμβρη υπέγραψα την πρώτη υπουργική απόφαση ως Υπουργός Αθλητισμού που αφορά την κατανομή των πόρων. Ιστορικά όμως είναι η πρώτη φορά που πλέον η νησιωτικότητα αποκτά περιεχόμενο. Η κατανομή των πόρων για τα αθλητικά σωματεία των νησιών έχει αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που σημαίνει να γνωρίζουμε την νησιωτικότητα επίσημα για πρώτη φορά ως κράτος και θα έχει αυξημένους πόρους. Λοιπόν. Χρόνια πολλά και από μένα, η Ιδία. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να είμαστε κοντά στους πολίτες, στα προβλήματά τους και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Άντρο. Όπως είστε και υπουργός, είμαστε σε μια δύσκολη περιφέρεια. Την οποία θα χρειαστούμε τη βοήθειά του, όπως και τη βοήθεια όλων, για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ήθελα να προσφέρουμε αυτό, Διονίκη, κυρία Τζανάκη, μερικά ντόπια προϊόντα. Ευχαριστώ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Καλή χρονιά, υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους σας και στις οικογένειές μας. Να είστε όλοι καλά. Φωτογραφίες. Από τα λάμια, πάρα πολλά. Το μαθήνες.